Ευρεία συζήτηση για τους κανόνες ανάρτησης των πορτρέτων των δημάρχων της Θεσσαλονίκης στον διάδρομο του πρώτου ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου πραγματοποιήθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη σχετική εισήγηση έκανε ο πρόεδρος Παναγιώτης Αβραμόπουλος, ο οποίος πρότεινε να απομακρυνθούν από το σημείο τα πορτρέτα όσων δημάρχων συνεργάστηκαν με τις κατοχικές αρχές ή τη Χούντα. Το πορτρέτο υποδηλώνει τιμή. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι το πορτρέτο η απόδειξη της ιστορικής, ας πούμε, συνέχειας. Η εισήγηση περιέλαμβανε επίσης την πρόταση να απομακρυνθούν από το Δημαρχείο τα πορτρέτα όσων δημάρχων καταδικάστηκαν τελεσιδίκως για αδικήματα σε βάρος του Δήμου. Υπέρ της πρότασης του κ. Αβραμόπουλου τάχθηκαν οι σύμβουλοι των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Οι δήμαρχοι οι οποίοι διορίστηκαν είτε από ανελεύθερα καθεστώτα, δικτατορίες κλπ, είτε από κατοχικές δυνάμεις, για μένα είναι ολοφάνερο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μαζί με τους δημάρχους οι οποίοι όχι μόνο εκλέχτηκαν, αλλά και γιατί κάποιοι, λίγοι είναι αυτές σε μεταβατικές περιόδους, διορίστηκαν, αλλά διορίστηκαν επί δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι σε σωστή βάση μπαίνει. Αν μη τι άλλο, ας πούμε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Υπάρχει ένα ζήτημα. Τελεσίδικη απόφαση, έχουν εξαλειφθεί όλα τα ένδικα μέσα και έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη ότι κάποιος έχει κάνει ενέργειες οι οποίες έχουν βλάψει το Δήμο, έχουν βλάψει τους πολίτες. Από τη θέση αυτή πρέπει να μπαίνει ένας παραδειγματισμός λοιπόν στους πολίτες και σε καθέναν που θέλει να έχει δημόσια θέση από οποιοδήποτε γραμμή και αν βρίσκεται, ας πούμε. Ότι αυτή η πόλη δεν τιμάει αυτούς τους ανθρώπους. Αντίθετη άποψη εξέφρασαν εκπρόσωποι των υπολείπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Είμαστε εμείς εδώ πέρα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, καταρχάς, για να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε ποιες αποφάσεις δικαστικές αμετάκλητες θα αποτελούν εμπόδιο για να αναρτηθεί το πορτρέτο ενός μελλοντικού δημάρχου. Και σας είπα προηγουμένως, για μένα είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Ας μην βάλουμε μονάχα για την επεξαίρεση, να βάλουμε και για τροχαίο. Οποιοςδήποτε έχει φάει 3 μήνες με αναστολή και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα και γίνεται δήμαρχος, να μην τιμάται. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ίσως θα είναι καλύτερο να υπάρξει μία αμνία κάτω από τα πορτρέτα για το ότι οι συγκεκριμένοι διορίστηκαν και από ποιους. Δεν είναι σωστό όταν υπήρχαν Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. Να πούμε ότι ας μην υπήρχαν αυτοί, να είχαμε γκεσταπίτες ή Γερμανούς δημάρχους. Αποστάσεις από την αρχική εισήγηση κράτησαν ακόμη και οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοικούσας παράταξης. Η ιστορία λοιπόν τα καταγράφει όλα και εγώ αυτή την ιστορία ή ένα μέρος της την έχω διδάξει. Και στα βιβλία της ιστορίας υπάρχει και το πουλί, αρνητικά σημασμένο, υπάρχουν και οι βασιλείς, υπάρχουν και οι δολοφόνοι και οι προδότες και όλοι. Άρα, σε μία καταγραφή της ιστορίας δεν μπορώ εγώ να σβήσω σελίδες. Το πορτρέτο δεν είναι κατά ανάγκη σύμβολο τιμής, είναι και ένα αρχαιακό στοιχείο. Επίσης, η πόλη έχει τις καλές αλλά έχει τις κακές στιγμές και είμαστε εδώ να το αναγνωρίζουμε και να βλέπουμε αντίστοιχα το μέλλον. Έχω μια φοβία ότι ανοίγουμε λίγο τους ασκούς θεόλου. Αντίθετος με την εισήγηση του Προέδρου, εμφανίστηκε και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος και ζήτησε να αποσυρθεί το θέμα και να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση, όπως και έγινε. Δεν θεωρώ και ο πιο πολλής κόσμος δεν θεωρεί ότι είναι εκδήλωση τιμής το να αναρτηθεί το πορτρέτο ενός δημάρχου σε κάποιο χώρο του Δημαρχείου, γιατί είναι καθαρά μια ιστορική καταγραφή. Η διαγραφή της ιστορίας. Εμένα μου θυμίζει κάτι φωτογραφίες που βλέπεις σε σοβιετικά, ας πούμε, περιοδικά ή καθεστώτα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, στη μία υπάρχει ο Μπέρια, στην άλλη έχει εξαφανιστεί δίπλα στο Στάλιν. Δηλαδή, δεν είναι κόσμια πράγματα, είναι την ιστορία, δεν μπορούμε να τη διαγράψουμε. Στο θέμα επανήλθε ο κύριος Αβραμόπουλος με σημερινή του ανάρτηση στο Facebook. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε λόγο για μεθοδευμένη διαστρέβλωση της ουσίας της εισήγησής του και πρόσθεσε ότι με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στο διάδρομο του Δημαρχείου τα 2 πορτρέτα που αφαιρέθηκαν αυθαίρετα από εκπροσώπους της παράταξης Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη.